Ξεκινάει την Παρασκευή 19 Απριλίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Απριλίου η πρώτη Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τουρισμού Ειδικών Ενδιαφερόντων. Η έκθεση θα λάβει χώρα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί στον εξωτερικό χώρο μπροστά από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Οι φορείς της πόλης, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια. Το Επιμελητήριο της Μεσσηνίας, το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, που είναι μια δομή που πραγματικά έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση και την συμβουλευτική γύρω από τον τουρισμό, σύλλογοι τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρηματίες. Ζητάμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα θεσμό στην Καλαμάτα που αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι γεγονός ότι από τις 19 μέχρι τις 21 Απριλίου ξεκινάει στην πόλη της Καλαμάτας μια σπουδαία συλλογική προσπάθεια ανθρώπων του τουρισμού, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό, με τον τουρισμό της φύσης. Δημιουργείται λοιπόν ένα κλάστερ επιχειρηματιών όπου θα σε αυτό τον χώρο εδώ του Διοικητηρίου θα δημιουργήσουν μια σπουδαία έκθεση η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη και η προώθηση των πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου μέσα από το θεματικό τουρισμό. Γνωρίζουμε, τολμούμε, πράττουμε. Τα Επιμελητήρια Πελοποννήσου σε μια αγαστή συνεργασία τόσο με την περιφέρεια και τους άλλους φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου οι ειδικές μορφές τουρισμού. Ένα κομμάτι τουρισμού στο οποίο ως τώρα δεν είχαμε δώσει την ευκαιρία ανάδειξης και να γίνει το πέρασμά του όχι μόνο προς τον πελάτη αλλά και την τοπική κοινωνία. Στο πλευρό αυτής της επιχειρηματικής κίνησης για τη διοργάνωση της τριήμερης έκθεσης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου που στηρίζει τους επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού και χρηματοδοτεί τη δράση με 84.000 ευρώ με σκοπό να υπάρξει δραστηριοποίηση στο επίπεδο των υποδομών, των έργων αλλά και των ενεργειών για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Τη δράση αγκαλιάζουν και τα επιμελητήρια των νομών της Περιφέρειας.